αυτή τη συνομιλία των στελεχών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ποιος έκανε τη διαρροή στα WikiLeaks? Δεν κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, οπότε δεν μπορώ να σας βοηθήσω πολύ στην ερώτησή σας και νομίζω ότι δεν έχει και τόση σημασία. Έχει σημασία και κάνει και εντύπωση, αν θέλετε, το γεγονός ότι τα στελέχη των WikiLeaks λένε ότι ανέτρεξαν σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης για να δουν πώς γράφεται το όνομα της Βελκουλέσκου. Και επίσης θα ακούσατε στο ρεπορτάζ μας πριν από λίγο ότι η δημοσιογράφος της Wall Street Journal λέει ότι κρύβεται ελληνικός δάχτυλος. Νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, είναι μια αστυνομική, ένα αστυνομικού τύπου ρεπορτάζ που δεν έχει και τόση σημασία. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι η διαρροή θα μπορούσε να ήταν οποιαδήποτε πηγή. Και συνεπώς δεν έχει καμία σημασία. Πραγματικά δεν έχει. Η WikiLeaks συνήθως διαρρέει ακριβή έγγραφα ή αντίγραφα και αυτό έχει σημασία. Εσείς συμμετείχατε στην πρωινή σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα? Δεν συμμετείχα το πρωί, ήμουν σε άλλη σύσκεψη. Όμως μπορείτε να μας πείτε, αν τελικά ο Πολ Τόμσεν πρέπει να μείνει στη διαπραγμάτευση, μπορείτε να διαπραγματευτείτε μαζί του? Εδώ αποκαλύπτεται ότι σχεδίαζε να φέρει την Ελλάδα στα πρόθυρα χρεοκοπίας για να εκβιάσει για περισσότερα μέτρα. Πρέπει να αποχωρήσει, λοιπόν? Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είναι αποτρόπαια η σκέψη, αποτρόπαια όταν διατυπώνεται, ότι έναντι σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης υπάρχει μια στρατηγική η οποία μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα με ένα πιστωτικό γεγονός οποιασδήποτε μορφής, προκειμένου να εκβιάσει την Ελλάδα, ευρωπαϊκές χώρες, τους εταίρους και τους θεσμούς να αποδεχτούν πράγματα τα οποία κατά γενική ομολογία είναι εκτός του πλαισίου του προγράμματος και εκτός της συμφωνίας που αυτή τη στιγμή έχει η χώρα. Συνεπώς η σκέψη είναι αποτρόπαια, φανταζόμαστε και φαντάζεστε και όλοι συμφωνούμε ότι μια διαπραγμάτευση έχει αρχή, μέση και τέλος, έχει αρχές, έχει κανόνες και οι σκέψεις όπως διατυπώθηκαν από τον κύριο Τόμσεν προφανώς ξεφεύγουν εντελώς από οποιοδήποτε χαρακτήρα μιας τέτοιας διαπραγμάτευσης. Άρα είναι persona non grata για την ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να φύγει? Επαναλαμβάνω, εάν το δούνου του και φαντάζομαι ότι επίσημα δεν μπορεί να ευθυγραμμίζεται με τέτοιου τύπου στρατηγικές στη διαπραγμάτευση, από εκεί και πέρα είναι δικό του θέμα πώς θα το χειριστούν. Επειδή όμως όλα αυτά αποκαλύπτονται λίγο πριν αρχίσει άλλος ένας πολύ κρίσιμος γύρος διαπραγμάτευσης, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να κλείσει η αξιολόγηση χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Κοιτάξτε, η συζήτηση, και να σας θυμίσω ότι από τον Ιούλιο, και θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό γιατί προκύπτει και από τους διαλόγους, η συμφωνία του Ιουλίου έχει πολλά θετικά σημεία τα οποία τουλάχιστον στο διάλογο ο κύριος Τόμψεν δεν τα συμμερίζεται ότι τη θεωρεί πολύ ήπια. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Όπως ξέρετε, οι διαπραγμάτες εμείς θεωρούσαμε ότι έπρεπε να είχε κλείσει χθες. Δηλαδή ότι υπάρχουν θέματα στα οποία έχουμε συμφωνήσει, είμαστε πολύ κοντά και υπάρχουν και θέματα που έχουμε σε απόσταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που αναδεικνύεται εδώ ότι υπάρχει πιθανότατα μια πίεση ή μια στρατηγική παράταση της διαπραγμάτευσης ακόμα και σε θέματα που θα είχαν κλείσει και θα έπρεπε να είχαν κλείσει. Εμείς προσερχόμαστε στη διαπραγμάτευση με δεδομένη τη θέση μας. Εμείς θέλουμε να κλείσει η διαπραγμάτευση. Ναι, αλλά μπορεί να κλείσει χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν επιμείνει και παραμείνει και ο Πολ Τόμσεν. Θα το διευκρινίσω αυτό. Στο παρόν πρόγραμμα και σε αυτή τη διαπραγμάτευση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει τη θέση του Συμβούλου. Το πρόγραμμα από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα είναι ένα πρόγραμμα της Ελλάδας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το δούνου του έχει τη θέση του Συμβούλου. Όταν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και το επόμενο βήμα για την ελληνική κυβέρνηση και διαπραγμάτευση του χρέους, τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα αποφασίσει αν θα μπει στο πρόγραμμα ή όχι. Μιλήσατε για διαπραγμάτευση του χρέους, κλείνω με αυτό. Μήπως ουσιαστικά, εάν αποχωρήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χάνουμε την ευκαιρία για ουσιαστική αναδιάρθρωση? Γιατί αυτό που λέει το Ταμείο είναι ότι είναι πολύ φιλόδοξοί οι στόχοι. Χαμηλώστε τον πύχη για το πλεώνασμα του 18, πάρτε λιγότερα μέτρα και κάντε μια γενναία αναδιάρθρωση. Εάν φύγει, μήπως χάνουμε ουσιαστικά αυτή την ευκαιρία? Εννοείται αν δεν μπει τελικά στο πρόγραμμα. Αν δεν μπει στο ελληνικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι η διαπραγμάτευση του χρέους είναι μέρος του πλαισίου συμφωνίας και νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει με λελογισμένο τρόπο προκειμένου μαζί με τη συμφωνία και την πρώτη αξιολόγηση να είμαστε σε βιώσιμη στρατηγική εξόδου από την κρίση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ.